Την Τετάρτη 1η Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Χρηματοδοτικά εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για επενδύσεις και ανάπτυξη» στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά. Σκοπός της εκδήλωσης, η ενημέρωση για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξη δήμων, περιφερειών, οργανισμών και επιχειρήσεων. Κύριοι ομιλητές ήταν ο αναπληρωτής επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Αργύρης Περουλάκης, ο υπεύθυνος έργου, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, Γεώργιος Γιακουμάκης και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Νίκος Έργης. Συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Ανδριανός Μιχάλαρος, ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Παναγιώτης Χατζιπέρος, ο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα Λεωνίδας Αντωνακόπουλος και ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Πέτρος Κόκαλης. Η σημερινή εκδήλωση είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, υποστηριζόμενη και από άλλους φορείς από το Δήμο Πειραιά, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμμετέχουμε και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πολύ μεγάλη χαρά, διότι πραγματεύεται ένα θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά επίκαιρο και κρίσιμο για την πορεία της οικονομίας στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Θα μιλήσουμε για πολλωστή φορά για τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τις επενδύσεις, άρα για την ανάπτυξη, την ουσιαστική ανάπτυξη, δηλαδή τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οποία υποβοηθούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπό προϋποθέσεις θεωρούμε ότι αν εκμεταλλευτούμε αυτές τις δυνατότητες στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μας ιδιαίτερα, διότι είναι διαρθρωμένη η οικονομία μας με πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να στηριχθούν, πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες για ουσιαστική ανάπτυξη και βελτίωση των οικονομικών δικτών στη χώρα. Όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το λεγόμενο πακέτο Juncker, οι πολιτικοί δεν δημιουργούν θέσεις εργασίας, αλλά μπορούν να βοηθήσουν αυτούς που το πράττουν. Ήταν με μεγάλη ευχαρίστηση που δέχτηκα την πρόσκληση εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για τη σημερινή εκδήλωση, η οποία ουσιαστικά έχει σαν στόχο να ενημερώσει το κοινό για τα χρηματοοικονομικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία στηρίζουν τη μικρομεσαία επιχείρηση. Σαν εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, βρίσκομαι εδώ πέρα για να μιλήσω για μια νέα πρωτοβουλία που είναι το Equifund, ένα ταμείο ταμείων, ένα υπερταμείο θα λέγαμε, που μέσω επιχειρηματικών κεφαλαίων θα δώσει όθηση στη μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση. Ακολουθεί απόσπασμα της ομιλίας του κυρίου Αργύρη Περουλάκη. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην ανακοίνωση της πρότασης για τη Λευκή Βίβλο, ένας τρόπος για να πει ότι προτείνουμε διάφορες δυνατές επιλογές για να γίνει μια μεγάλη συζήτηση που θα κρατήσει και 2-2,5 χρόνια, ούτως ώστε όλοι οι πολίτες της Ένωσης και όλοι οι να τοποθετηθούν και τελικά να πάμε σε μια απόφαση στο πού πρέπει να πάει, προς τα πού πρέπει να πάει. Για το θέμα της οικονομίας, τώρα ο πρόεδρος Juncker από την αρχή που ανέλαβε είπε ότι πρέπει να κλείσουμε αυτό το τρίγωνο. Το τρίγωνο αυτό δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στη βάση που είναι η οικονομική ισορροπία και οι αλλαγές μεταρρυθμίσεις αναγκαίες στο σύνολο σε κάθε χώρα για να μπορούν να γίνουν οι χώρες ανταγωνιστικές. Πρέπει να υπάρχει και το τρίτο κομμάτι που είναι η ανάπτυξη και οι επενδύσεις. Αυτό παρατηρήθηκε ότι είχε μια τεράστια μείωση λόγω της κρίσης και έγινε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια παρά το ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε αποφασιστεί γιατί αποφασίζεται κατά επταετία. Επομένως, το 2014 μέχρι το 2020 είχαν κλειδώσει οι προϋπολογισμοί της Ένωσης. Έκανε μια τεράστια προσπάθεια να βρει τον τρόπο να μεγαλώσουν οι επενδύσεις στην οικονομία στην Ευρώπη. Και αυτό είναι που ονομάστηκε πακέτο επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη. Επομένως, μια ιδέα η οποία στηρίζεται σε αυτά που βλέπετε εδώ, ότι οι πόροι δημόσιοι είναι περιορισμένοι, ότι θα πρέπει να προσελκύσουμε επενδύσεις, να μαζέψουμε την ρευστότητα στην αγορά και να αρθούν βέβαια οι παράγοντες που δημιουργούν οι ανασταλτικοί παράγοντες στις επενδύσεις. Οι άξονες τώρα του επενδυτικού σχεδίου για να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτό είναι τρεις. Η κινητοποίηση πόρων, όπως είπαμε, για επενδύσεις, εργαλεία για να βοηθήσουμε να φτάσει η χρηματοδότηση στην πραγματική οικονομία και η βελτίωση του παιδικού περιβάλλοντος, μην την ξεχνάμε σαν παράγοντα, δηλαδή όταν σαν χώρα δεν βοηθάμε στο επενδυτικό περιβάλλον, θα έχουμε λιγότερα έργα στο μέλλον. Τώρα, τι σημαίνει το πρώτο που λέμε κινητοποίηση πόρων. Εδώ ήταν που έγινε κάπως η αλχημία του πώς θα μπορέσουμε να βρεθούν
πόροι, ενώ δεν υπάρχουν δημόσιοι πόροι πια. Βρεθήκαν κάποια χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον προϋπολογισμό της, που φύγαν από κάποια προγράμματα και που δημιούργησαν αυτό που λέμε την εγγύηση για να μπορέσουν να δοθούν τα δάνεια στη συνέχεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Επομένως, με έναν τρόπο, με τον τρόπο αυτό, δηλαδή των εγγυήσεων μόνο από πλευράς δικής μας, θέλουμε να κινητοποιήσουμε επί 15 φορές, δηλαδή για ένα ευρώ εγγύησης, να κινητοποιηθούν 15 ευρώ ιδιωτικού τομέα που θα μπουν στην πραγματική οικονομία και θα γίνουν έργα. Το δεύτερο κομμάτι που πάμε, τα εργαλεία για να φτάσει όλο αυτό στην πραγματική οικονομία, είναι να υπάρξει και μια παροχή τεχνικής βοήθειας και τεχνογνωσίας σε όσους θέλουν να προτείνουν έργα. Πρέπει να στοιχειοθετήσεις ένα business plan με τους που είναι τι θες να κάνεις, τι είναι αυτό που θες να κάνεις, ποιοι είναι οι άνθρωποι που θα το τρέξουν, πολύ σημαντικό, και με ποιο μοντέλο, ώστε να μπορέσει αυτό να γίνει από την τράπεζα αποδεκτό για να μπορέσεις να πάρεις τη δανειοδότηση. Υπάρχει ο κόμβος, υπάρχει η πύλη. Η πύλη είναι ένα πόρταλ στο οποίο μπορούμε να ανεβάσουμε προτάσεις και να βρούμε επενδυτές. Ο κόμβος είναι πιο άμεση η σχέση, προτείνουμε κάτι συγκεκριμένο και μας έρχεται η αναγκαία βοήθεια για να μπορέσουμε να το κάνουμε πιο καλό στην παρουσίασή του και στην εμφάνισή του για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί. Το τρίτο λοιπόν που λέγαμε είναι βελτίωση επενδυτικού περιβάλλοντος. Βλέπετε ότι μαζί με όλο αυτό που είναι έργα πρέπει να βοηθήσουμε με την Ενεργειακή Ένωση, την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, την Ένωση Κυβερνητικών Χωρών, να βοηθήσουμε να βελτιωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο. Επίσης είναι και οι διοικήσεις και οι δημόσιες διοικήσεις που πρέπει να δημιουργούν την αίσθηση ενός εσωτερικού περιβάλλοντος απέναντι στην επιχειρηματικότητα και τις επιχειρήσεις. Και φυσικά πολύ κεντρικό σημείο είναι η Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά, να έρθουν οι μη οικονομικοί και κανονιστικοί φραγμοί που υπάρχουν ακόμα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάθε επιχείρηση στην Ευρώπη, όταν έχει ένα business plan για να κάνει κάτι, να μπορεί να έχει και 500 εκατομμύρια δυνητικούς πελάτες. Τώρα, πώς έχει πάει αυτό μέχρι σήμερα? Αυτό μέχρι σήμερα έχει φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο. Βλέπετε, είναι στο 52%. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι 52%, δηλαδή στα τα μισά περίπου, ήδη στο 1,5 χρόνο που τρέχει. Έτσι λοιπόν, με τα αποτελέσματα αυτά, προωθήθηκε το νέο EFSI. EFSI είναι στα αγγλικά το ταμείο που δημιουργήθηκε με τα χρήματα αυτά για να μπορέσουμε να κάνουμε τις επενδύσεις. Αυτό λοιπόν προχωράει παραπέρα, αυξάνεται παραπέρα για να φτάσει από τα 450 δισεκατομμύρια που ήταν, να φτάσει στα 500 δισεκατομμύρια. Τέλος, θέλω να συμπληρώσω ότι πέρα από αυτό το πακέτο Juncker έρχεται να συμπληρώσει ότι ήδη υπάρχει. Έχουμε επομένως τη νέα περίοδο ΕΣΠΑ που τρέχει. Έτσι. Άρα ΕΣΠΑ και επενδυτικό σχέδιο πάνε μαζί. Έχουμε δε μαζί κάνει και ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο σε συνεργασία του πακέτου Juncker με το ΕΣΠΑ για το υπερταμείο συμμετοχών. Τώρα, τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να τα ξέρουμε, γιατί και από εκεί η Ελλάδα έχει κερδίσει. Όπως είπαμε, ήταν το EASY, το EASY, το βλέπετε εκεί τελευταίο. Είναι το COSME που το είδαμε γι' αυτό. Υπάρχει ακόμα το ERASMUS, το HORIZON που είναι για ερευνητές, και το Δημιουργική Ευρώπη, το οποίο αφορά όσους ασχολούνται με τον πολιτισμό. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο αποτελεσματική για να μπορέσει πραγματικά να πείσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.